Η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος μπασκετ εκεί Αγρίνιο ολοκληρώνεται με ένα σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου και τη Διεύθυνση Ασφαλείας Ακαρμανίας. Οι δύο ομάδες βρίσκονται ήδη στο παρκέ. Γκρίζης Γουργουλέτης, Έξαρχος Αφαρίκας και Ψάρης είναι η πεντάδα για τους γηπεδούχους. Την ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου, ο Δρακούσης, ο Τσάσης, ο Χαλκιάς, ο Σταμούλης και ο Γιώργας είναι η πεντάδα για την ομάδα της αστυνομίας, η οποία θα έχει την πρώτη επίθεση, καθώς ο Τσάσης κέρδισε το τζάμπολ. Ο πρώτος σουτ το πήρε ο Χαλκιάς, ήταν άστοχος όμως την προσπάθειά του και πρώτη επίθεση για το Δικηγορικό Σύλλογο. Στο 2-0 οι φιλοξενούμενοι, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. 1-1 η δομηθή για την ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου. Γιώργας ένα σούτ από πλάγια με ταμπλό, αλλά δεν κατέληξε στο καλαθί, μπήκε και βγήκε. Δύσκολες συνθήκες γιατί τελείωνε και ο χρόνος. Ο Σταμούλης αστόχησε αλλά πήρε το rebound και οργανωμένη επίθεση για την ομάδα της Διεθνής Ασφαλείας Ακαρνανίας. Νέο σούτ από τον Χαλκιά είναι άστοχο. Ανά από το πλάι σούταρε ο Θανάσης Χαλκιάς. Δεν πρώτη ομάδα που σκορέρει στο παιχνίδι μετά από 2 λεπτά είναι η ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο Δρακούσης βρήκε το δρόμο προς το καλάθι. Μείωσε σε 3-2. Προσπάθησε να μιμηθεί τον Σαφάρικα, δεν το κατάφερε. Τσάσης δεν ξεκινάει ζεστός, κάνει δύο σουτ στην καριέρα του, τα είχε. Για τους φιλοξενούμενους ο Χριστογιάννης στο παιχνίδι, ο Χάλκιας περνάει τους. Σαφαρίκα σε δεύτερο σου τριών πόντων είναι άστοχος, ευκαιρία να τρέξει στον ευνηδιασμό Τσάση, δεν την κάνει ο Χρήστος Τσάση. Κάνει το 3-4. Πάντα είναι καλά στο κεφάλι. (Συσχελίδι)
4 παραμένει, γιατί ο εξαρχός δεν ήταν εύστοχος στη βολή. Ευστόχησε ο Γιώργας, πήρε το rebound, πήρε και το σουτ. Ευστόχησε ο Γιώργας, μετράει το καλάθι. Το καλάθι μετράει, απλά υπήρχε φάουλ μετά το σουτ. Φαλού του παραδέχεται. Και αφήνει τη θέση του στον Βεργούλη. Σε μία από τις δύο βολές ο Γκρίζης ισοφαρίζει σε 6-6. 4 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Ο Γιάννης προσποιείται, πάει μέχρι μέσα και απέναντι του τον Γκρίζη πήρε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Εντάξει, δεν μπαίνουν αυτά. Ο εξαρχός κάνει μεταφορά μπάλας. Δώσε ωραία πάσα στον Δρακούση. Μπαλαβρίκες στα πόδια του Ψάρη. Μπορεί να μην το ήθελε, αλλά οι μπαλαβρίκες στα πόδια του. Ο Γιώργας προσπάθησε να πέρασε μια σκαστή πάσα και την κατάλαβε ο Γκρίζης. Στόχησε όμως από πολύ κοντά. Μέσα σε 4 ο Ψάρης δεν καταφέρει να στοχίσει. Ήταν πολύ καλή προσπάθεια του. Πάντως ξεμαρκαρίστηκε. Βρήκε το σουτ. Μπάλα όμως δεν βρήκε στόχο. Ρακούσης είναι ελεύθερος εδώ. Επιχείρηση σου τριών πόντων. Η έξι παραμένει. Λάθος πάσα εδώ και καλύτερα κλέψιμο από τον Σαφαρίκα. Ο εξαρχός πάει μέχρι το λέει απαλά στο χ. Αρκετά να βρήκες οι δύο ομάδες. Ο Βερκούλης κάνει πολύ ωραία προσπάθεια όμως εδώ για να δώσει προβάδισμα 2 πόντων στους φιλοξενούμενους 6-8. Ο
φαινόμενοι συμπλήρωσαν ομαδικά φαουλ, βολές για τον Γκρίζι, έφεγε στην πρώτη. Και ο Δούσου άνακτα την κατοχή. Σάρισε μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι στον Τσάση. Ο Γιώργας πάει μέχρι το λέει απαστοχή. Το καλάθι αυτό πρέπει να έρχεται από τον Έξαρχο, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, και αυτό καλάθι, ναι, έρχεται, εντάξει, από τον Έξαρχο είναι. Ο αρχηγός της ομάδας της αστυνομίας πήρε δύο ξεκούραστους πόντους πριν. Ο Τσάσης ευστοχή στον ευνηδιασμό, κάνει το 7-12 time out από την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. 7-12 ανάμεσα σε δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου και Διεύθυνση Ασφάλειας Ακαρνανίας. Μετά το time out επίθεση για τους γηπεδούχους. Δεν ξέρω αν σχεδίασε αυτό ο coach, δεν νομίζω. Τρίτη Ρακούσης βρίσκει τον δρόμο προς το καλάθι, 7-14. Ο Έξαρχος αστοχή από κοντά, πιεζόμενος βέβαια. Ο Γιώργος έκανε κάτι σαν σέντρα εδώ. Σε 9-14, 1,5 λεπτό πριν το τέλος του 10 λεπτού. Ο Έξαρχος εδώ βγαίνει στον εφηβιασμό. Πετυχαίνει το καλάθι, κερδίζει και το φάουλ, 11-14. Στη θέση του Γιώργα. Ακούρουσε για τον Έξαρχο που περνάει εκτός αγώνα και στη θέση του Μπένιο Παπαδημητρίου. Με μικρό σερί 5-0 ο δικηγορικός σύλλογος μειώνει στο καλάθι, 12-14. Χριστογιάννης τον Τσάση, ο Τσάσης αστόχησε. Περισσότερο μπερδεύτηκαν εκεί Βεργούσης και Βεργούλης και Δρακούσης. Το σερί 6-0 των φιλοξενούμενων, οι οποίοι προηγήθηκαν με 7-14. Δικηγορικός σύλλογος απαντάει με δικό του 7-0, ισοφαρίζοντας το μάτς. Ο Γιάννης από κοντά δεν καταφέρνει να εκδικήσει και στην τελευταία του επίθεση για το πρώτο δεκάλεπτο ο δικηγορικός σύλλογος έχει την ευκαιρία να προσπεράσει. Να δούμε ποιος θα πάρει την ευθύνη, ο Γκρίζης. Τελεί πολύ κακή προσπάθεια. Airball στο
14-14 παραμένει και είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Οι ομάδες ισόπαλες. Ο κατηγορικός σύλλογος Αγρίνη ότι η Εθνική Ασφαλείας θα κάνει μια 14-14. Άσπρη στην πρώτη επίθεση στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι γηπεδούχοι, τώρα οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι παρατάσσονται με Μπιτσικόκο, Αγγέλη, Τσάση, Τακτικό και τον Δρακούση, Γκρίζης, Γουργουλέτης, Ψάρης, Σαφαρίκας και Παπαδημητρίου είναι η πεντάδα για τον δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου. Το 7-14 ο δικηγορικός σύλλογος και σε πρώτη και σε δεύτερο δεκάλεπτο τρέχει ένα σέρι 9-0. Ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ. Είναι κλεισμένος από δύο. Βρίσκει τον Γρακούση κοντά στο καλάθι. Αυτός αστοχή. Προσπαθεί να κλέψει την μπάλα. Δεν τα καταφέρνει. Τελικά τα καταφέρνει ο επιμένων νικά. Ο Τσάσης κερδίζει φαουλ και δικαίωμα για δύο βολές. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Χρήστος Τσάσης ισοφαρίζει στους 16. Συλλόγου 18-16. Εδώ η μπάλα χωροτήθησε αρκετά στο σουτ του Τσάση, δεν κατέληξε στο καλάθι όμως. Καλό ήταν το σουτ. Καθυστερήσει αρκετά την επίθεση του δικηγορικού συλλόγου η ομάδα της Διεθνής Ασφαλείας Ακαρνανίας που είναι μόλις 2 δευτερόλεπτα. Κάνει το σούτ αστοχή, ο Γουργουλέτης σώνει την κατοχή, όμως το σούτ που επιχείρησε ήταν πάρα πολύ άστοχο. Τσάσης κερδίζει ένα ακόμα φάουλ. Τίποτα, κάποιο χέρι όμως παρευληθεί εκεί. Συνέχεια με επαναφορά για επίθεση 8 δευτερολέπτων. Θα
στις για τρεις είναι άστοχο. Αυτό το σούτ δεν ήταν καλό. Εξαρχώς επιστρέφει στη θέση του Παπαδημητρίου. Ο Τζάσης πάει μέχρι μέσα, ωραία με ταμπλό. Και όλα 18. Ο Εξαρχός παλιά δύσκολα πράγματα εκεί. Έκανε και λίγο ακροβατικά. Μέχρι το καλάθι πετυχαίνει τους δύο πόντους, κερδίζει και το φάουλ με προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. 18-20, ενώ ο Παρετσόγλου ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση στο παιχνίδι στη θέση του ψάρι. Τσικούκος αστοχή με περιπέτεια στη βολή. Ο Εξαρχός πάει μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ. Και στη δεύτερη, είναι πολύ βολή αυτή, παραμένει το 18-20, γίνεται λάθος από τους, τους φιλοξενούμενους ευκαιρία να τρέξουν. Ο Εξαρχός αφήνει την μπάλα στο καλάθι και στο Παρίσι. Εύκολο λάθος από τους φιλοξενούμενους, έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του δικηγορικού συλλόγου να ισοφαρίσει. Μπάλα βγαίνει από τα χέρια του Αγγέλη. Κατάφερε όμως να σκοράρει ο Γουργουλέτης. Ο τακτικός ένα περίεργο φυτάκι. Θα να δίνει προβάδισμα με 20-22 στους φιλοξενούμενους. Τριών κόντων από το Σαφαρίκα είναι πολύ. Τζόπουλο να περνάει στον αγώνα στη θέση του Γκρίζη. Ο Τσάσης εκεί προσπάθησε, ο Τζορτζόπουλος όμως
τον πίεσε αρκετά για να του κλέψει την μπάλα. Ο Τσάσης γυρίζει και ξανακλέβει την μπάλα, κάνει όμως επιθετικό φαουλ στον Παρετσόγλου. Προσποιείται στον Τσάση. Ο Τσάσης έφαγε την προσποίηση. Έκανε φάουλ. Σαφαρίκας πήρε το σούτ τριών πόντων. Αστόχησε. Όμως ανανεώνεται η επίθεση με αυτό το επιθετικό rebound. Εξαρχός του τριών με πόντον αστοχή. Δρακούζης παίρνει το rebound, είναι αντιαθλητικό φαουλ. Ο Τζορτζόπουλος τράβηξε τον Δρακούση την ώρα που του είχε ξεφύγει. Αλφάβη το χέρι 20-24 2-15 για το φινάλε του ημιχρόνου. Εξαρχός πλέγει και λίγο με τα θηρία. Θα σας κλέβει την μπάλα. Κάνει όμως λάθος πάσα. 1,5 λεπτό πριν το φινάλε παραμένει το 20-24 και επίθεση για το δικηγορικό σύλλογο. Τζόπουλος κάνει το σούτ, την μπάλα δεν πάει στο καλάθι. Στόπισε αυτό το σουτ, αστόχησε όμως. Παρετσόγλου δίνει λύση στα επιθετικά rebound, δεν έρχεται όμως το καλάθι. Και στα 40 δευτερόλεπτα επίθεση για την ομάδα της Διεθνής Ασφαλείας Ακαρνανίας. Ο Τσάζης είναι προκλητικά μόνος, δεν γίνεται να μην πάρει αυτό το σουτ, αλλά είναι άστοχος. Γκρίζης πηγαίνει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια, δεν έρχεται το καλάθι τελευταία δευτερόλεπτα. Ο τακτικός έχει κλειστεί, πρέπει να τρέξουμε. Δρακούσης εδώ, ένα μακρινό σουτ. Με ταμπλό, απίστευτο σουτ τριών πόντων.
20-27 είναι το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου μετά από αυτό το τρίποντο από μακρινή απόσταση στη λήξη του χρόνου από τον Δρακούση. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου στο παιχνίδι ανάμεσα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου και τη Διεύθυνση Ασφαλείας Γερμανίας. 20-27 το σκορ. Βεργούλης Γιώργας, Χαλκιάς Χριστογιάννης και Τσάσης η πεντάδα για τους φιλοξενούμενους. Έξαρχος Γουργουλέτης, Παπαδημητρίου, Γκρίζης και Ψάρης είναι η πεντάδα με την οποία παρατάσσονται στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι. Όλα έτοιμα. Ξεκίνημα στο παιχνίδι. Στην επίθεση φιλοξενούμενη. Τριών πόντων από τον Γιώργο Ενάστοχο. Το φόλεο από τον Τσάση δεν έφερε πόντους. Ο Γκρίζης πάει μέχρι μέσα στο κει. Ο Ψάρης εκεί ψηλότερα από όλους παίρνει το rebound, αλλά στο κει. Ο Γιώργας παίρνει το rebound, δίνει στον ευνηδιασμό στον Τσάση. Αυτό την αφήνει στο καλάθι. Θέλουν να ξεμακρύνουν οι φιλοξενούμενοι σε αυτό το διάστημα. 20-29. Γκρίζης πηγαίνει μέχρι μέσα, δίνει μια λύση. Καλουκιάς ξεμαρκάριστος αστόχης εδώ. Την μπάλα και πετυχαίνει τρίποντο. Εντάξει, έχει πετύχει κάτι αντίστοιχο στο τέλος του ημιχρόνου ο Δρακούσης από την ομάδα της αστυνομίας. Ο Γκρίζης θέλει να πάει μέχρι μέσα. Ο Γιώργας του κάνει φάουλ και του δίνει δικαίωμα για δύο βολές. Ο Δρακούσης πέρασε στη θέση του Γιώργα. Η ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο με αυτό το ζευγάρι βόλο. Άστοχο. Με πρώτη ο Γκρίζης. Εύστοχο στη δεύτερη, 26-29. Ακόμα πιο κοντά ο Δικηγορικός Σύλλογος. Ο οποίος έχει κάνει σε 6-0. Ο Γιάννης προσπάθησε να περάσει μια πάσα έξω από τα 6-75, δεν τα κατάφερε. Τόσο για τον Χριστογιάννη, τώρα σπαθεί. Η 6-31, ο Παπαδημητρίου θέλει να ευνηδιάσει. Ο Ντότος που επιχείρησε, έδωσε μάλλον καμπύλη, αλλά δεν είχε δύναμη για να φτάσει στο καλάθι. Ο
Τάσος ξεμαρκάριστος για τρεις, αστόχησε. Παραμένει το 26-31. Ο Γουργουλέτης τώρα θέλει να τρέξει. Φτάνει κοντά. Αστοχή όμως. Στα πέναλτι ήταν. Αλκιάς για δύο αστοχή ο Τσάσης με το follow. Δεν ήθελε να μαζέψει το rebound. Ήθελε με τη μία να τελειώσει το φάση. Σταμούλης επανέρχεται στο παιχνίδι στη θέση του Χριστογιάννη. Ενώ στην επαναφορά είναι ο έξαρτος. Σαφαρίκας περνάει στη θέση του Γουργουλέτη και η επαναφορά για τους φιλοξενούμενους οι οποίοι προηγούνται με 5-5,5 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Δρακούσης έμεινε μόνος αλλά αστόχησε στο τριών πόντων που επιχείρησε. Ο Γκρίζης θέλει να τρέξει. Κερδίζει το φάουλ εδώ από τον Δρακούση. Κοντά δίνει μία λύση. Τσάζεις από την κορυφή αστοχή. Ευκαιρία να τρέξουν και να μειώσουν περισσότερο οι γηπεδούχοι. Ο Εξαρχός δεν τα καταφέρνει. Ωραία προσπάθεια, η μπάλα βρήκε στο Σαμούλιο. Προσπάθησε να ισοφαρίσει. Αστόχησε σε σου τριών πόντων. Σταμούλης. Αστοχή και αυτός ο Γκρίζης. Θέλει να τρέξει, ξεχνάει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ. Αγγέλης επιστρέφει στο παιχνίδι. Μέσα ανάποδο λέει αστόχησε όμως. Πολύ καλή πάσα από τον Χαλκιά όμως Βεργούλης δεν μπόρεσε να φτάσει στην μπάλα, σκάσει την μπάλα. Προσπάθησε έξυπνο με την περασίκη. Τρία και 24 για το φινάλι του τρίτου δεκαλέπτου, 28-31. Λάθος πάσα εδώ.
Βεργούλης θέλει να τρέξει φάουλ από τον έξαρχο. Επαναφορά με τον Αγγέλη. Βεργούλης παίρνει το σουτ. Είναι άστοχος. Παραμένει το 28-31 στο τρίλεπτο. Κλέβει εδώ ο Αγγέλης. Σε άμυνα και σε επίθεση από τον Αγγέλη κάνει το 28-33. Παπαδημητρίου, τρελή προσπάθεια, πολύ ψηλά στο ταμπλό η μπάλα και όμως καλάθι, 30-33. Πάρει Καστέλη να τρέξει. Έχει οργανωθεί η άμυνα των της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ακαρνανίας. Αγγέλης δεν πήγε γρήγορα στο μαρκάρισμα, έκανε, αναγκάστηκε να κάνει το φαουλ. Χρήστο Γιάννης περνάει στη θέση του Χαλκιά. Όχι, στη θέση του Βεργούλη. Παπαδημητρίου είναι στη γραμμή για δύο βολές. Το 33 παραμένει, η μπάλα δεν έχει βρει στεφάνι. Ενάμιση λεπτό για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το σκορ είναι στο 30-33. Αγγέλης πολύ δυνατή πάσα, δεν προλαβαίνει ο Χριστογιάννης εκεί. Γίνεται το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Μαρκάριστος κάνει το σούτ τριών πόντων. Αποχή ο Αγγέλης και κάνει την μπάλα από τον Παρετσούγλου, τον κούβει όμως στη συνέχεια. Ο Τσάσης δεν προλαβαίνει την μπάλα, νέο λάθος από τους φιλοξενούμενους. Στα 50 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκάλεπτου. Αγγέλης αποδεικνύεται μεγάλος κλέφτης. Σε αυτό το δεκάλεπτο έχει δώσει λύσεις στην άμυνα. Ο Τσάσης κερδίζει φάουλ από τον Παρετσόγλου με 10 δευτερόλεπτα. Η επίθεση ανανεώνεται όλα για τους φιλοξενούμενους στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Τσάσης θέλει να πάει προς τα μέσα, κλείνεται, όχι. Σαφαρίκας πετάει την μπάλα πολύ μακριά. Δεν έχει λήξει ο χρόνος. Δεν
καταλάβει ότι ο χρόνο δεν τελείωνε. Θέλει ακόμα 6 δευτερόλεπτα. Ο Τσάσης. Τσάσης για τον Σταμούλη. Ερμηνεζού που είναι άστοχο. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. 30-33 ανάμεσα σε δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου και Διεύθυνση Ασφαλείας Ακαρνανίας. Έχουμε ντέρμπι στο τελευταίο μάτς της αγωνιστικής. Δικηγορικός σύλλογος Αγρινίου, Διευθυνσία Ασφαλείας Ακαρνανίας. 30-33 στην πρώτη επίθεση του τελευταίου δεκαλέπτου. Οι κυπεδούχοι, Κρίζης Έξαρχος, Σαφαρίτας, Ψάρης και Παπαδημητρίου η πεντάδα. Ο Ψάρης θέλει να πάει κοντά, αλλάζει με τον Παπαδημητρίου, μπερδεύεται. Η μπάλα έχει σκάσει, ναι. Στην τελική γραμμή και επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Γιώργας Δρακούσης, Τσάσης τακτικός και Χριστογιάννης η πεντάδα. Ο Δρακούσης αστοχή στην πρώτη επίθεση των φιλοξενούμενων. Στον Σαφαρίκα είναι καλά κλεισμένος, βρίσκει τον τρόπο να ξεμαρκαριστεί, αλλά στοχή από κοντά. Λάθος πάσα εδώ από τον Γιώργα. Ο Έξαρχος έκλειψε, τον καθυστέρησε ο Γιώργας. Ο Ψάρης αυτό το σουτάκι. Κάνει το 32-33 στον πόντο του μάτς. Χριστογιάννης πηγαίνει προς τα μέσα, καθαρό φάουλ από τον Σαφαρίκα, ο οποίος κατέβασε τα χέρια, είναι δύο βολές. Όχι να παίξω. Ναι, να παίξω μπάλα. Παίρνει το σούτ τριών φέτων, ναι. Είναι εύστοχος ο Τσάσης. Όταν οι αντίπαλοι πλησίασαν στον πόντο, έδωσε τη λύση. Ο Ξαρχός αστόχησε, ο Δρακούσης πιο ψηλά από τον Ψάρη. Πήρε το rebound και θέλει να τρέξει κιόλας. Βρίσκει κάτω από το καλάθι τον Χριστογιάννη. Χριστογιάννης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 32-38 και time out. Συνέχεια μετά το time out. Ο δικηγορικός σύλλογος πλησίασε στον πόντο. Απάντησαν οι φιλοξενούμενοι με σερί 5-0. Σαφαρίκας αστόχησε. Στη διεκδίκηση κερδισμένη ήταν οι γηπεδούχοι, είναι αστοχοί όμως. Ο Γιώργας πηγαίνει προς τα μέσα, κλείνεται από δύο. Ωραία η πάσα στον Δρακούση. Ο Δρακούσης εκεί μπλέχτηκε στα υψωμένα χέρια του Έξαρχου, ο οποίος έβγαλε την άμυνα. Ο Γιώργας κάνει φάουλ στον Σαφαρίκα για να ανακόψει έναν πιθανό εθνιδιασμό και μάλιστα πολύ έξυπνα. Ένα φάουλ το οποίο δεν φέρνει τίποτα παραπάνω, ούτε καν σαν σκέψη ότι μπορεί να ανακόψει έναν εθνιδιασμό. Ο Γιώργας κλέβει, ο Ψάρης κάνει το φάουλ. Αναφορά με τον Χριστογιάννη για τον Γιώργα. Ο Γιώργας θέλει να πάει μέχρι μέσα, τελικά κάνει πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, δεν είχε τύχη. Εξαρχούς για τον Παπαδημητρίου, ο οποίος συγκρατεί με δυσκολία την μπάλα. Ο
Τσάρης εδώ κάνει βήματα. Πολύ καλή άμυνα τον Τσάση. Πηγαίνει ξανά μέσα. Προσπάθεια του όμως δεν βρίσκει στόχο. Παραμένει το 32-38, 6 λεπτά πριν το φινάλε. Ο Γιάννης κάνει φάουλ στον Γκρίζη. Δύο βολές. Η πρώτη βολή. Δεν έχω τα στατιστικά, νομίζω ότι ο Γκρίζης έχει κάνει υπερορίες σήμερα στο γήπεδο. Φαίνεται ότι είναι αρκετά κουρασμένος στις προσπάθειες του, έχει τρέξει, έχει βοηθήσει και στην οργάνωση και στο σκοράρισμα. Δείχνει όμως να επηρεαστεί από το πολύ μεγάλο διάστημα το οποίο βρίσκεται μέσα. Δύο βολές και δύο ακόμα βολές από τις τεχνικές ποινές σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι ο Γιώργος αποβλήθηκε κιόλας με την τεχνική ποινή που δέχτηκε. Εξαρχώς στην γραμμή των βολών. Καλά, χοροπηδάει του κάνει το χατήρι, καταλήγει στο καλάθι. 33-38. Δεύτερη βολή από τον Κώστα Εξαρχό. Και αυτός νομίζω ότι έχει φάει αρκετό χρόνο στο γήπεδο. Το 4-38, 2 στις 4 βολές ευστοχές και ο Εξαρχός δείχνει ότι είναι και αυτός ταλαιπωρημένος. Ο δικηγορικός σύλλογος έχει απουσίες στο σημερινό μάτς και νομίζω ότι οι παίκτες του έχουν κουράσει κιόλας. Θα σας πηγαίνει προς τα μέσα, κάνει βήματα. Τα 4-38, 5 και 15 για το φινάλε. Χρόνος υπάρχει, έχουμε ντέρμπι ούτως ή άλλως. Ο Γκρίζης πηγαίνει προς τα μέσα, ο Τσάσης κατέβασε τα χέρια και κάνει φάουλ. Ο Γκρίζης. Δεύτερο χαμένο ζευγάρι βολών διεκδικεί ο Εξαρχός. Τζαμπολ. Και η μπάλα, το βελάκι δείχνει
τους φιλοξενούμενους. Ο Τζικόκος, αυτός έχει περάσει και οργανώνει το παιχνίδι, όπως και ο Αγγέλης. Τσάσης στη γωνία. Αστοχή ο Τσάσης στους 3 πόντων. Επίθεση έδειχνε να κολλάει εκεί. Σαφαρίκας πέρασε στον έξαρχο, ο Γκρίζης κοντά στο καλώδι με τον τακτικό, τον κερδίζει. Μειώνει στο πόντο, μειώνει στο καλάθι μάλλον. 36-38. Πολύ δυνατό πάθμα. Και έχουμε time out. 4 και 14 για να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Μπασκετάκι Αγρίνιο. Για να ολοκληρωθεί το τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου και τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ακαρνανίας. Το τέρμπι καλά κρατάει. 36-38. Ο Τσάσης βάζει τα χέρια. Ο Μπιτσικόκος ολοκληρώνει το πλέξιμο. Ο Ψάρης όμως εκεί κλέβει την μπάλα, θέλει να βγάλει στον ευθυνδιασμό. Τον Γκρίζη, ο Γκρίζης από κοντά ευστοχή, σου φαρίζει 38-38. Ο παιχνίδι στην ισοπαλία 3,5 λεπτά πριν το φινάλε. Μπιτσικόκος αστοχή. Σαφαρίκα στο rebound. Για τον Παρετσόγλου, ο Αγγέλης κατέβασε τα χέρια στο τέλος και έκανε το φάουλ, την δικαίωμα για δύο βολές τον Παρετσόγλου και ευκαιρία στον Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου να περάσει μπροστά. Μπροστά ο Δικηγορικός Σύλλογος 39-38, είχε να περάσει από το 18-16 της δεύτερης περίοδου. Καλκιάς αστόχησε, ο Τσάσης διεκδικεί και παίρνει το επιθετικό ριφάουλ. Γίνεται από τον Παρετσόγλου, κερδίζει το φάουλ. Κάτω από το καλάθι, από την τελική γραμμή. Καλκιάς, αστοχή, ο Τσάσης παίρνει το ριμπάλ. Κερδισμένο φάουλ εκεί. Μέσα σε τρεις ψηλούς ο Τσάσης. Παίρνει το φάουλ και έχει δικαίωμα για δύο βολές. Δυόμιση λεπτά πριν το φινάλε, συγκλονιστικό φινάλε στο μάτς. Τσάσης στις βολές. Εύστοχη η πρώτη, 39-39. Εύστοχη και η δεύτερη. Φιλοξενούμενοι ξαναπαίρνουν το προβάδισμα στο σκορ πολύ γρήγορα. Ο Εξαρχός θέλει να βρει τον Ψάρη. Ψάρη σαν στοχή. Ο Τσάσης παίρνει το rebound, ο Σαφαρίκας του κάνει το φάουλ. Κακό φάουλ εκεί για τον Δικηγορικό Σύλλογο, γιατί ο Τσάσης έχει δικαίωμα για βολές. Ο Τσάσης έχει δείξει ότι δεν χαρίζει σήμερα.
βρίσκει το δρόμο προς το καλάθι αυτής Βολής και το προηγούμενο ζευγάρι 15 δευτερόλεπτα νωρίτερα ήταν εύστοχο. Αυτή η αστοχή όμως, 39-40, παραμένει. Και μένει το 39-40. Τη έχασε και τις δύο. Δυνατή πάσα προς τον Σαφαρή και τον Γκρίζη. Ο Αγγέλης βάζει τα χέρια του. Ο Τσάσης ολοκληρώνει το κλέψιμο. Χαλκιάς. Χαλκιάς θέλει να περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη πάσα. Κάνει λάθος και ο Εξάρχος κερδίζει φάουλ από τον Δρακούση. Δικαίωμα για δύο βολές. 1:54 για το φινάλε. Τώρα χρειάζεται και ψυχραιμία. Σαρκός αστοχή στην πρώτη. Το έχουμε πει, είναι από τους παίκτες του δικηγορικού συλλόγου, ο οποίος έχει αγωνιστεί και αρκετά, έχει και την κούρασή του. Και ο Μαγιαμή ακόμα είναι άνθρωπος και σε αυτή ο Αγγέλης μαζεύει το μακρινό rebound. Δεν ξέρω τι δείχνουν οι αριθμοί, πάντως η βοήθεια του Αγγέλη αμυντικά, τόσο σε αριθμούς που φαίνονται όσο και σε αριθμούς που δεν φαίνονται, είναι τεράστια. Βρίζεις δύο φορές κοντά στο καλάθι αυτό. Ο Ψάρης Σοφαρή δίνει προβάδισμα 41-40. Λιγότερο από 1,5 λεπτό για το φινάλε. Δρακούσης πηγαίνει προς τα μέσα, βρίσκει πάσα για τον Χαλκιά. Δρακούσης είναι ξεμαρκάριστος. Πολύ όμορφη προσπάθεια, κερδισμένο φάουλ από τον Δρακούση. Δικαίωμα για δύο βολές. Ένας ακόμα παίκτης ο οποίος έχει δώσει πολύτιμες λύσεις στους φιλοξενούμενους είναι και ο Δρακούσης. Ο Γιάννης περνάει στη θέση του Αγγέλη και όλα είναι έτοιμα για να εκτελέσει τις δύο βολές ο Δρακούσης. Άστοχη η πρώτη, παραμένει το 41-40. Άστοχος τη δεύτερη ο Τσάσης. Δεν καταφέρνει να πάρει το rebound. Δικηγορικός σύλλογος έχει την ευκαιρία να τρέξει. Παρετσόγλου πηγαίνει κοντά στο καλάθι. Πάσα στον Γκρίζη. Ο Γκρίζης ευστοχή. 43-40. Δρακούσης θέλει να πάει μέχρι μέσα. Βρίσκει τον Τσάσης στο τριών πόντων. Ευστοχο, ναι! Τι μάτσι είναι αυτό. 43-43. Δευτερόλεπτα. Παρετσόγλου αστοχή, ο Τσάσης μαζεύει το rebound, είναι 34 δευτερόλεπτα. Δίνει για τον Δρακούση, για να δούμε τώρα που καίει η μπάλα, που θα πάει. Εντάξει, έχω μια πρόβλεψη, αν και ο Τσάσης μένει πολύ πίσω, ο Χαλκιάς. Ένα μεγάλο καλάθι, μπαίνει μέχρι μέσα, φτάνει στο καλάθι 43-45, 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και time out. Επίθεση 14 δευτερολέπτων, επίθεση μισού γηπέδου επιλογική. Ο δικηγορικός σύλλογος στα 20 δευτερόλεπτα για το φινάλε, το σκορ στο 43-45. Να δούμε ποιος θα πάρει ένα σουτ που θα κρίνει το μάτς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Γκρίζης αλλάζει για τον Σαφαρίκα. Σαφαρίκας παίρνει σου τριών πόντων. Ο Ψάρης κόβεται από το Τσάσης.
φάση στα ίσα. Μένουμε 2 δευτερόλεπτα. Τρομερός Χρήστος Τσάσης σε αυτή την άμυνα. Το στόπ στον Ψάρι μπορεί να κρίνει το μάτς. Μένουν 2 δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα στην επίθεση του δικηγορικού συλλόγου. Στην επαναφορά ο Παρέτσογλου. Ο Έξαρχος κάτω από το καλάθι. Έξι δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. 45-45. Επίθεση 7 δευτερόλεπτων περίπου. 6 και 8 για την ακρίβεια. Για την Διεύθυνση Ασφαλείας Καρνανίας το σκορ είναι στο 45-45. Ο Τσάσης βγαίνει ψηλά, παίρνει την μπάλα, αλλάζει με τον τακτικό. Τακτικός από κοντά στο Χ. Παραμένει το 45-45, έχουμε παράταση. Ο νικητής θα κριθεί στο έξτρα πεντάλεπτο το οποίο ξεκινάει τώρα. Σαφαρίκας Έξαρχος Γκρίζης Ψάντης Παρετσούγλου είναι η πεντάδα για τους γηπεδούχους. Για τον δικηγορικό σύλλογο, ο οποίος θα έχει την πρώτη επίθεση, Χαλκιάς Δρακούσης τακτικός, Χριστογιάννης και Βεργούλης είναι η πεντάδα για την Διεύθυνση Ασφαλείας Ακαρνανίας. Ο Ξαρχός παίρνει σου 3 πόντων. Το 45 τρίποντο με ταμπλό από τον Κώστα Έξαρχο. Χριστογιάννης παίρνει σουτ, 2 πόντων είναι άστοχο. Παρετσόγλου μαζεύει το rebound. Παρετσόγλου τραβηγμένη από τα μαλλιά η προσπάθεια. Είναι άστοχη. Περάσαμε το πρώτο λεπτό της παράτασης με το τρίποντο του Έξαρχου να χωρίζει τις δύο ομάδες. Για να δούμε αν ο Βεργούλης μπορεί να απαντήσει. Όχι, Σαφαρίκας αφήνει την μπάλα. Ο Τσάσης επιστρέφει. Ο τακτικός περνάει εκτός. Και επαναφορά με το Σαφαρίκα. Επιθετικό φάουλ από τον Έξαρχο στον Τσάση. Στην επαναφορά ο Χαλκιάς. Τσάσης στη γωνία για 3. Είναι άστοχος σε αυτό το σούτ. Ο Έξαρχος βλέπει την μπάλα. Παίρνει την μπάλα μάλλον. Παίρνει την μπάλα μετά το... από το rebound. Γκρίζης θέλει να πάει προς τα μέσα. Δύσκολη πάσα για τον Ψάρι. Δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Παραμένει το 48-45, 3 και 10 για το φινάλε. Χαλκιάς παίρνει σου 3 πόντων. Είναι άστοχος, ο Σαφαρίκας μαζεύει το rebound, αλλάζει με τον Έξαρχο.
σου τριών πόντων. Είναι άστοχος αυτή τη φορά, ενώ παίχτης ο οποίος έβαλε το καλάθι για το 45-45 και αυτός ο οποίος έχει δώσει το προβάδισμα στο ξεκίνημα της παράτασης. Εξάσεις, λάθος, πάσα εκεί δεν υπήρχε συμπαίχτης του. 2-23 για το φινάλε, 48-45. Θέλει να πάει μέσα, βρίσκει τον Σαφαρίκα. Εκεί ξέρεις πήγε να σώσει την κατοχή και δίνει ευκαιρία και ευνηδιασμό στους φιλοξενούμενους. Ποτσάσης ευστοχή, 48-47 και time out, 1:53 για το φινάλε. 1:53 για τη λήξη του έξτρα πενταλέπτου. Δικηγορικός Σύλλογος Αγρινίου 48, Διεύθυνση Ασφαλείας Ακαρνανίας 47. Επαναφορά για τον Δικηγορικό Σύλλογο με τον Σαφαρίκα για τον Έξαρχο. Πάλι ο Έξαρχος θα οργανώσει αυτή την επίθεση. Τον ψάρι κάτω από το καλάθι, η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. 50-47, πολύ ωραία προσπάθεια, πολύ ωραία η πάσα και το τελείωμα. Για δύο βολές τον Χριστογέννη, 1:17 για το φινάλε. Πολύ κρίσιμες και οι βολές αυτές. Είναι ψύχρεμος στην πρώτη, μειώνει σε 50-48. Εξάρχος παίρνει το rebound μετά την αστοχή δεύτερη βολή. Και μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Ο Εξάρχος αστοχή. Παρεκτόλου παίρνει το rebound. Ψάρης άστοχος. Ο Τσάσης το rebound. Κερδισμένο φάουλ για τον Τσάση. Δύο βολές. Για τον Τσάση στα 50 δευτερόλεπτα. Το σκορ είναι 50-48. 50-49. Εύστοχος και στις δύο βολές ο Τσάσης και time out. Δεν υπήρχε time out. Είναι επαναφορά. Δρακούσης παρεμβαίνει. Αναφορά για το Δικηγορικό Σύλλογο, ο Ψάρης. Για τα 5 δευτερόλεπτα.
τραυματισμός του Γκρίζη και διακοπή. 10 δευτερολέπτων για τον δικηγορικό σύλλογο. Ο Χαλκιάς κλέβει την μπάλα, την αφήνει στο καλάθι. 50-52. Ο Βεργούλης έκανε φάουλ. Παπαδημητρίου έχει δικαίωμα για δύο βολές. 30 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Και αυτό το ζευγάρι βολών πολύ χρήσιμο. Πολύ άστοχο στην πρώτη. Ο ίδιο και στην δεύτερη ο Τσάζης παίρνει το rebound. Αλλάζει με τον Δρακούση. Χριστογιάννης κερδίζει φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές. Χριστογιάννης έτοιμος για την πρώτη. Είναι άστοχος, παραμένει το 50-52 στα 24 δευτερόλεπτα. Δικαίωμα για μία ακόμα βολή. 50-53 στα 24 δευτερόλεπτα. Ο Εξαρχός περνάει το κέντρο. Ψάχνει το τρίποντο. Τελείω ο Έξαργος, ο Ψάρης μαζεύει την μπάλα. Ο Παρετσόγλου, ο Γκρίζης έχει την ευκαιρία. Ο δικηγορικός σύλλογος είναι άστοχο. Ο Δρακούσης παίρνει το rebound, βγάζει στον Τσάση. Ο Τσάσης άστοχη, δεν έχει καμία σημασία. 50-53 το τελικό σκορ. Τεράστια νίκη για τη Διεύθυνση Ασφαλείας Ακαρνανίας σε ένα εντυπωσιακό μάτς που έκλεισε την τρίτη αγωνιστική.